Καλώς ήρθατε και σήμερα στην κουζίνα του Μάγια Κουκ, στην κουζίνα μου, όπου σήμερα θα φτιάξουμε ψητές τσιπούρες, χωρίς να μυρίσει το σπίτι μας και χωρίς να λερώσουμε καθόλου μα καθόλου σκέδι. Καλοψημένες τρυφερές, χωρίς να στεγνώσουν και χωρίς να σκληρύνει καθόλου η σάρκα τους. Που λέτε, αυτές εδώ τις ομορφιές, τις ψάρεψα εγώ. Τι, δεν με πιστεύετε? Μα εδώ έχω και το καλάμι μου. Η αλήθεια είναι πως αυτό το καλάμι είναι ολοκένουργο. Δεν έχει βουτήξει καθόλου στη θάλασσα. Εδώ έχω και τα σύνεργά μου και ελπίζω ότι αυτό το καλάμι θα μου δώσει πάρα πολλές χαρές ψαρέματος. Και από ό,τι φαίνεται θα γίνω πολύ καλός ψαράς, γιατί ξεκινάω από τη βασική αρχή. Να λέω ψέματα και να κοκορεύομαι για την ψαριά μου. Αλλά για να γίνομαι πίστευτη θα πρέπει να ξέρω ένα καλό ιχθυοπολείο, ώστε να προμηθεύομαι τα ψάρια τα οποία δήθεν έχω ψαρέψει εγώ. Στα σοβαρά τώρα, είναι πολύ σημαντικό να επιλέγουμε ολόφρεσκα ψάρια. Τα φρέσκα ψαράκια έχουν την ακαμψία που θα βρούμε πάνω σε ένα ψάρι. Τα ματάκια του να έχουν ένα φανταχτερό χρωματάκι. Μπορούμε να προμηθευτούμε από το ιχθυοπολείο φρέσκες τσιπούρες ιχθυοκαλλιέργειας ή πελαγίσχες. Αυτή εδώ πέρα είναι μια τσιπούρα πελαγίσχια. Την ξεχωρίζω όπως είναι από την κορώνα που έχει εδώ πέρα μπροστά και γι' αυτό τη λένε και βασίλισσα της θάλασσας, από την κορώνα αυτή και από το χρώμα της που είναι λίγο πιο ανοιχτόχρωμο από την τσιπούρα την ιχθυοτροφείου. Και αυτή εδώ πέρα είναι μια τσιπούρα ιχθυοτροφείου. Ναι, μεν είναι φρέσκια, είναι ωραία και οικονομική, και γι' αυτό ο καταναλωτής προτιμάει να πάρει μια τσιπούρα ιχθυοκαλλιέργειας. Καλό είναι αυτός που έχει, που θα θέλει να δώσει σε ένα μωράκι, καλό είναι να μην του δώσει ιχθυοτροφείου, να προσπαθεί να του δίνει κάτι ελευθέρας. Νομίζω ότι τα φρέσκα μπακαλιαράκια είναι μια ωραία και οικονομική επιλογή και δεν έχουν και πολλά κόκαλα. Για τη σημερινή μας συνταγή έχω εδώ τσιπούρες ιχθυοκαλλιέργειας, αλλά καμιά φορά προμηθεύομαι και τσιπούρες βαθιάς κατάψυξης. Όμως είναι σημαντικό και εδώ να προσέξετε από ποια περιοχή προέρχονται και την ποιότητά τους. Για να ψήσουμε τις τσιπούρες θα πρέπει πρώτα να τις καθαρίσουμε. Στα ιχθυοπολεία παρέχεται δωρεάν αυτή η υπηρεσία, αλλά πάμε να το δούμε από τους ειδικούς, γιατί που ξέρεις, αν τσιμπήσει... Παίρνουμε το ειδικό εργαλείο για να ξύσουμε ένα ψάρι, το οποίο ξύνουμε εξωτερικά την τσιπούρα καλά και στο κεφάλι, ουρά και παντού. Κόβουμε τα σπάραχνα και την κοιλιά. Τα αφαιρούμε, τα σπλάχνα και τα σπάραχνα. Με ένα βουτσάκι καθαρίζουμε την κοιλιά με τρεχούμενο νερό για να φύγει το αιματάκι από τη ραχοκαλιά. Αν αγοράσετε ψάρια από κάπου αλλού, εκτός από το ιχθυοπολείο το οποίο εμπιστεύεστε και έχετε δηλαδή κάποια αμφιβολία ως προς τη φρεσκάδα τους, τότε θα σας συμβούλευα να τα καθαρίσετε μόνοι σας, διότι από τα εντόστια θα καταλάβετε εάν το ψάρι είναι φρέσκο, εάν είναι κατάλληλο για βρώση. Αν δηλαδή δεν έχει αλλοιωθεί. Σε κάποια ιχθυοπολεία, όπως το Γρίγρι, αναλαμβάνουν και το ψήσιμο των ψαριών που έχουμε επιλέξει. Βεβαίως, σήμερα θα σας δείξω πώς θα μαγειρέψουμε την τσιπούρα στο σπίτι μας, εύκολα και νόστιμα. Χαράσουμε το ψάρι και από τις δύο πλευρές, εδώ επειδή το ψάρι είναι μεγάλο, θα κάνω δύο χαρακές. Είναι περίπου μισό κιλό αυτό το ψάρι. Δεν φτάνω κάτω κόκαλο. Σε αυτήν εδώ την τσιπουρίτσα, η οποία είναι περίπου 300 γραμμάρια, θα κάνω μία λοξή χαρακιά. Και από τις δύο πλευρές. Επιλέγω ένα μακρόστενο σκεύος για να ψήσω και κόβω λαδόκολλα μεγέθους διπλάσιο από το ταψί. Την εφαρμόζω στον πάτο του ταψιού. Με αυτή τη λαδόκολλα θα κάνω μία τύπου γάστρα. Δεν αλατίζω καθόλου τα ψάρια σε αυτή τη φάση, αλλά στρώνω από κάτω τους φέτες λεμονιού. Τοποθετώ και εσωτερικά στη κοιλιά μία φέτα λεμόνι. Στρώνω μερικές φέτες λεμονιού και στην επάνω πλευρά του κάθε ψαριού. Γυρίζω λοιπόν τη λαδόκολλα και τώρα θα την κλείσω. Έτοιμα τα ψαράκια μας για φούρνο. Δεν βάζω ούτε αλάτι, ούτε ρίγανη, ούτε λάδι, τίποτα.
Απλώς θα ψηθούν με τα ζουμάκια τους στο φούρνο, σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου. Αντιστάσεις πάνω κάτω, στη μεσαία θέση του φούρνου και ψήνουμε ανάλογα το μέγεθος του ψαριού, συνεχόμενα περίπου για 20 λεπτά, εάν το ψάρι είναι γύρω στο μισό κιλό. Αν είναι παραπάνω, θα θέλει περισσότερο χρόνο. Μόλις περάσει ο χρόνος που έχουμε υπολογίσει για το ψήσιμο του ψαριού, το βγάζουμε από το φούρνο, ξεσκεπάζουμε και με ένα πιρουνάκι ελέγχουμε στο πιο χοντρό σημείο. Βυθίζουμε το πιρούνι και αν δεν βρούμε αντίσταση μέχρι κάτω το κόκαλο, δηλαδή εάν η αντίσταση που θα βρούμε στο ψαχνό του ψαριού είναι η ίδια μέχρι κάτω, που συναντάμε το κόκαλο από την αρχή του μέχρι κάτω, τότε είναι εντάξει στο σημείο ψησίματος. Αν όχι, αν δηλαδή δεν είναι το ίδιο μαλακό, θα συνεχίσουμε, θα ξανακαλύψουμε με τη λαδόκολλα και θα συνεχίσουμε το ψήσιμο υπολογίζοντας λίγο το χρόνο. Κάνα 5 λεπτά ακόμα ίσως, 10 λεπτά. Εγώ υπολόγισα ότι είναι εντάξει, οπότε αφαιρώ το καπάκι της λαδόκολλας κόβοντάς το, αφαιρώ και τα λεμόνια που είναι στην επιφάνεια. Εδώ στο ταψί, όπως βλέπετε, φαίνεται πιστεύω, έχουν βγάλει τα ψαράκια λίγα ζουμάκια. Έτσι όπως είναι τώρα ξεσκέπαστο, θα το ξαναβάλω στο φούρνο πάλι στη μεσαία θέση, αλλά θα αυξήσω τη θερμοκρασία στους 250 βαθμούς Κελσίου και θα τα αφήσω να ψηθεί μέχρι να δω να πάρει ωραίο ροδαλό χρώμα. Τα ψαράκια μας είναι έτοιμα. Αν θέλετε τα αφήνετε να πάρουν λίγο χρώμα ακόμα, εγώ είμαι εντάξει εδώ, βλέπετε ότι η πέτσα έχει κάνει αυτές εδώ τις φουσκάλες. Για να το σερβίρουμε παίρνουμε μία σπάτουλα και επειδή έχουμε βάλει από κάτω τα λεμόνια, έχουν κάνει την εξαιρετική δουλειά να μπορώ να βγάλω, είδατε, με πόση ευκολία βγάζω το ψάρι. Και με αυτόν τον τρόπο το ψάρι δεν κολυμπούσε μέσα στα ζουμάκια του για να γίνεται έτσι βραστό, αλλά στράγγιζαν προς τα κάτω. Αφαιρώ όλα τα λεμονάκια και αφήνω λίγο το ψάρι να κρυώσει, λίγο ελάχιστα, για να μπορέσω να το ξεκοκαλίσω, αλλιώς θα καώ. Ξεκοκαλίζουμε αφαιρώντας τα κόκαλα που έχει εδώ στη ράχη. Αφαιρώ το κεφάλι, αφαιρώ και τα πτερύγια. Το κομμάτι εδώ της κοιλιάς τα αφήνω στην άκρη για να το ξεκοκαλίσω μετά με υπομονή. Και τα κοκαλάκια από την άλλη μεριά. Και με μία σπάτουλα, χωρίς να μου διαλυθεί, εμένα σήμερα μου διαλύθηκε. Δείτε εδώ τη ραχοκοκαλιά, ότι δεν είναι κόκκινη, που σημαίνει το ψάρι μας έχει ψηθεί πολύ καλά μέχρι μέσα. Το βλέπετε ότι είναι ζούμερο, πόσο τρυφερό και μαλακό είναι. Στο ολόφρεσκο ψάρι η ραχοκοκαλιά είναι σχεδόν άσπρη, δηλαδή δεν είναι μουντή και σε κάποια σημεία στους συνδέσμους είναι σχεδόν διάφανη. Είναι και αυτός ένας τρόπος ελέγχου για τη φρεσκάδα του ψημένου ψαριού που μας σερβίρουν στην ταβέρνα. Το κάτω φιλέτο μου βγήκε πιο καλά. Είπαμε ότι πρέπει να τα αφήσετε να κρυώσει λίγο, γιατί όσο είναι ζεστό, είναι πιο δύσκολο. Βάζουμε και το κεφάλι στην πιατέλα, γιατί για πολλούς είναι εκλεκτός μεζές. Τώρα, σε αυτή τη φάση είναι που θα ρίξουμε ό,τι θέλουμε εμείς για την επιπλέον γεύση. Αλάτι όσο θέλουμε. Σε ένα μπολάκι στείλουμε φρέσκο χυμό λεμονιού, προσθέτουμε το ζουμάκι που έβγαλε το ψάρι, εδώ είναι συμπυκνωμένη όλη η νοστιμιά. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και λίγη ρίγανη. Χτυπάμε με ένα πιρούνι έτσι όπως χτυπάμε τα αυγά, ώστε να γίνει σαν κρέμα. Και με αυτό το μείγμα περιχύνουμε όσο εμείς θέλουμε στο ψάρι μας. Προσοχή στο ελαιόλαδο που θα χρησιμοποιήσετε. Ένα βαρύ ελαιόλαδο είναι ικανό να καταστρέψει σε γεύση και το πιο ακριβό ψάρι. Καλύτερα να μην βάλετε καθόλου ελαιόλαδο εάν δεν έχετε πολύ καλής ποιότητας και γευστικό. Τσιπουρίτσα λοιπόν ψητή στο σπίτι μας, στην κουζίνα του σπιτιού μας, χωρίς να λερώσουμε σκεύη, χωρίς να μυρίσει το σπίτι μας, εύκολα και γρήγορα. Αν αγαπάτε τα ψάρια, στο κανάλι θα βρείτε πάρα πολλές συνταγές. Αλλά σας λέω να μην χάσετε τη συνταγή με το ξυδάτο χταπόδι. Και εκείνο το χταποδάκι από το Γρηγρή το είχα πάρει, ο Λευτέρης μου το είχε διαλέξει.